<Λένε>, Λένε ότι ευνηδιαστήκανε. Ναι. Δεν ξέρω, Ζεραφή μου, τι λες εσύ. Καλή σου μέρα. Καλή Ευνηδιαστήκανε τελευταία στιγμή, νύχτα. Αυτό που λέμε, έφερε την τροπολογία νύχτα, πραγματικά νύχτα, προθέσει. Ναι. Καλά, η αλήθεια είναι ότι υπήρξε ευνηδιασμός ε, και ημών, έτσι, και εμείς δημοσιογραφικά ευνηδιαστήκαμε. Ναι, ναι. ναι. Ό, ναι. Ό, ποιος το, ότι, ότι δεν το περιμέναμε, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργό έχει από τις 30 Νοεμβρίου mm -hmm. στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30 Νοεμβρίου είχε πει ότι η πρόθεση είναι μετά να έρθει και για τις εθνικές, για τις εθνικές. εκλογές Παρ' όλα αυτά, είχε καλλιεργηθεί η εντύπωση από την κυβέρνηση ότι θα κάναμε ένα τεστ, να το πω έτσι: μία δοκιμή στι ευρωεκλογέ, πώ θα μπορούσε να εφαρμοστεί η επιστολική ψήφο. Και μετά, αμέσω Εγώ άκουσα τι τοποθετήσει στη Βουλή των κομμάτων που αντέδρασαν και του κ. Ανδρουλάκη. Δεν καταλαβαίνω όμω ότι εφόσον λε το ναι στις ευρωεκλογέ, την επιστολική ψήφος στι ευρωεκλογέ και είσαι κατηγορούμενος <θετικός. και> γιατί σε ενοχλεί που αυτό έρχεται και για τις εθνικές εκλογές; Ναι. Αυτό εδώ δεν εδώ καταλάβει. εδώ υπάρχει μια αντίφαση φαίνεται να υπάρχει μια αντίφαση η οποία είναι αλήθεια ότι είναι δύσκολο να εξηγηθεί στους ομογενείς δηλαδή οι mm. ομογενείς δεν αντιλαμβάνονται τώρα ούτε το θέμα του πολιτικού ευνηδιασμού εκ μέρου τη κυβέρνηση, mm. ούτε όλο αυτό το τεχνικό, α το πούμε έτσι, την τεχνική πλευρά του θέματο. Προφανώ και ο κύριο Κασελάκη θα έχει μία δυσκολία, ειδικά ο κύριο Κασελάκη, επειδή είναι ομογενή, ενώ mm. και σκοπεύει να κάνει και αυτή την περιοδία, θα έχει μία δυσκολία στο να το εξηγήσει αυτό. Από την άλλη, όμω, ενώ είχαμε ένα συνενετικό momentum που θα μπορούσε να περάσει η επιστολική ψήφο για τι ευρωεκλογέ με 230 ψήφους και αυτό θα ήταν πολύ σημαντική κατάκτηση και ως προς το θέμα αυτό καθ' αυτό, αλλά και κοινοβουλευτικά. Ναι. Χρειαζόμαστε τέτοιες συνενετικές στιγμές mm -hmm. στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν κατέστη εφικτό και εγώ επιρρύπτω ευθύνες και στις δύο πλευρές. Αφενός στην κυβέρνηση που θα ευθυσιασμό. μπορούσε να το αφήσει λίγο αργότερα. Αφετέρου... Ή, ή να το έχει πει νωρίτερα. Ναι. Σωστό. Για, για, να έχει υπάρξει ναι. μια διαβούλευση. Αφετέρου και στο Πασόκ και στον ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο, γιατί εδώ όντω υπάρχει μία αντίφαση και υπήρχε μία. Πώ να το πω, υπήρχε μια διέξοδο πολιτική. Mm -hmm. Να ψηφίσουν το νομοσχέδιο όπω είχαν πει στην να. αρχή και να καταψηφίσουν τη τροπολογία. την τροπολογία. Δεν θα περνούσε η τροπολογία ούτω ή άλλω. Αλλά προφανώ τώρα εδώ υπήρχε υπήρξε ένα μπραντε Δεν θα περνούσε γιατί ήθελε 200, έτσι. Ναι, ναι, για να να, για να, το, να το πούμε αυτό. Βέβαια, η πρόθεση ούτω ή άλλω τη κυβέρνηση είναι και μετά τι ευρωεκλογέ να έρθει κανονικότατα ε, η αλλαγή Εκεί αυτή. Εκεί θα έχουμε χρόνο μέχρι τότε. Θα δούμε πώς θα έχει εφαρμοστεί και στις ευρωεκλογέ και θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει μία συνένεση ως προς το θέμα αυτό. Mm -hmm. Λοιπόν, είπε για εθνική συνένεση. Ε, Α αυτό το θέμα δεν την είχαμε. Το Περί... μεγάλο μου όνειρο είναι αυτό, Νίκο, το οποίο <laughs> δεν υλοποιείται, <laughs> δεν υλοποιείται σχεδόν ποτέ. Φαίνεται <laughs> ότι πλην Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο και ακροδεξιών κομμάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχει μια μίνιμουμ συνένεση τη αξιωματική αντιπολίτευση, ίσονο αντιπολίτευση mm. του Πασόκ με την κυβέρνηση για το θέμα του γάμου των ομόφυλων mm. ζευγαριών. Ναι. Θέλω να σε ακούσω. Αν δεν χαλάσει και αυτό. με, ναι, και μαι, μαι, δε 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 τώρα, Ποτέ δεν ξέρει. Ναι. Γιατί τώρα αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε μετά. 13 την σημεία. Ανάρτηση, μπράβο. Open gap, να, να το δείτε. Λοιπόν, ε, τώρα αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε τι πτυχέ και πώ αυτέ του νομοσχεδίου εννοώ και πώ αυτέ θα εφαρμοστούν. Ναι, νομίζω ότι ω προ αυτό είναι πολύ δύσκολο να διαταραχθεί η συνένεση, okay. είναι θέμα αρχής ταυτωτικό για τον ΣΥΡΙΖΑ, θέμα αρχής για το πασόπ. Η Νέα Αριστερά συμφωνεί. Ε, η Πλεύση Ελευθερία συμφωνεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο έχει πάει απέναντι mm -hmm. για του λόγου που γνωρίζουμε. Και, ε, ε, τώρα, τα υπόλοιπα τρία μην τα πει τώρα. Όχι, όχι. <laughs> είχε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η χθεσινή παρέμβαση του Μητροπολίτη Λαρίση. Ναι. Που εξύμνησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και, ναι. και, ναι, ναι. 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 και τη στάση του Δημήτρη Κουτσούμπα. Δηλαδή, εδώ λε τα ύστερα του κόσμου. Τι άλλο θα δω. Mm -hmm. Θα δω τώρα ένα Μητροπολίτη να λέει κουκουέτρι ε, ξέρω ποια Καλά κάνεις και το λέ. Ναι, έχει ενδιαφέρον. Πάντως, νομίζω ότι εδώ θα έχουμε συνένεση. Ε, το ζήτημα είναι πώ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα το ψηφίσουν. Ελπίζει η κυβέρνηση, αυτές είναι οι τελευταίε πληροφορίες από το Μαξίμου, ότι θα φτάσει τους 120. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι είναι εύκολος αυτός ο αριθμός. Ναι. Έχουμε την εκκρεμότητα... Με του τρει υφυπουργού. Ναι, έτσι. γιατί ξεκαθάρισε το θέμα Βορύδη χθε και με την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη. Είναι πλέον ξεκάθαρο αυτό. Ο Μάκη είναι ε, μία πολιτική κατηγορία. Μόνο. Μόνη. Γι' αυτό το, 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 λοιπόν. τον πάμε μόνο του έτσι. και λέμε ότι ξεκαθάρισε και μετά την τοποθέτησή του. Δεν είπε κάτι καινούριο. Τα έχουμε ακούσει αυτά τα, τα οποία είπε ο Μάκη Βορύδη στο, στο υπουργικό σωστό. και έχουν ε, διαρρεύσει και έχουν βγει στο φω δημοσιότητα. Έχει κλείσει αυτό το θέμα. Είναι ο κύριο Κελά. Είναι η κυρία. Ε, κεφάλα, είναι η κυρία Κεφάλα, ο κύριο Κελέτσι. Ο κύριο ναι. Αγροτικής Αγροτική Ανάπτυξη. Και ο τρίτο ποιο είναι. Ναι, ξεχνώ, θα, το, θα, θα, θα τον βρω τώρα αμέσω. Ναι. Είναι οι τρει αυτοί. Τι θα γίνει λοιπόν με του τρει υπουργού. Ε, νομίζω ότι η κυρία Κεφάλα θα παραιτηθεί. Mm -hmm. Ήδη υπάρχει και η. Ε, έχει βρεθεί και η αντικαταστάτριά τη είναι. Ξεχνώ πάλι το όνομα, είναι εκ των βουλευτριών επικρατεία. Ναι. Ε, κυρία Ναταλ, Ναταλή, κάτι Χατζιωάννου, κάτι ναι. κάπω έτσι ναι. τέλο πάντων, η οποία θα πάει στο Υπουργείο Οικογένειας και Συνοχή, πώ το λένε. Είχε ακουστεί ότι μπορεί να ψηφίσει παρόν. Ε, νομίζω ότι θα παρετηθεί. Μην ξεχνάτε, είναι κόρη ιερέα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια πολύ καθαρή άποψη ω προ τούτο. Φαίνεται ότι θα καταψηφίσει και ο Κελέτσι. Άρα, εάν έχουμε παρέτηση τη κυρία Κεφάλα, θα έχουμε παρέτηση και του κυρίου Κελέτσι. Πιθανότατα και του τρίτου, αν καταψηφίσει και δεν πάει στην αποχή. Ναι Πάστε. Για ε... την κυρία Νεφέλη Χατζιωαννίδου. Αυτή είναι ακριβώ. Κυρία Νεφέλη ναι. Πάντω, σε κάθε περίπτωση, η δημοσκόπηση που είχαμε χθε τη ΜΑΡΚ είναι το 57,8% θέλω να σου πω υπέρ του γάμου mm -hmm. α, των ομοφυλών. Και μάλιστα εδώ όμω υπάρχει η αντίθεση για το δικαίωμα παιδιών που έχουν ήδη αποκτηθεί. Ναι, θα πρέπει τα δικαιώματα αυτά να, να υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε την υιοθεσία Παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια κατά είναι το 55%. Δηλαδή, βλέπουμε ναι στο γάμο, όχι στα παιδιά. Ο Είς γάμος κάθερο. είναι εύκολο, Νίκο, θέμα. Εύκολο γάμο. Είναι εύκολο ναι. θέμα. Γιατί, γιατί το, το έχουμε βιώσει, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε το σύμφωνο συμβίωση. προχωρήσει ναι, ναι, δεν είναι θρησκευτικό γάμο, προφανώ. Είναι πολιτικό γάμο. Άρα ενσωματώνεται πιο εύκολα στην λογική <σχ> τη κοινωνία. Το θέμα τη τεχνοθεσία είναι άλλο θέμα. Είναι σοβαρότερο θέμα. Ναι, Όμω και, τον... και εκεί ναι. δεν έχει εξηγηθεί επαρκώ ότι όντω σε αυτό όσοι το έχουν πει και ο Κουτσούμπας το έχει πει, είναι δίκιο ότι ο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Οδηγεί εκ των πραγμάτων και στο δικαίωμα της τεκνοθεσίας είτε δια της υιοθεσίας είτε δια της αναγνώρισης των παιδιών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, στο εξωτερικό ακόμα γίνεται. και με παρένθετη μητρότητα. Α, α. Ναι, ήδη γίνεται. Μιλώντας. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε. Ούτω ή άλλω πλησιάζουν οι μέρε. Σε δημόσια διαβούλευση όπω σήμερα το, το, νομοσχέδιο. Τα δύο Αν μεγάλα αρχές... μέτωπα βεβαίω mm -hmm. είναι το αγροτικό και τη παιδεία. Το παιδείας που, άνοιξε, που τις παιδείας, τις παιδείας που είπατε. άνοιξε, βεβαίω. που Εγώ θα έχω τη δυνατότητα το βράδυ την επόμενη μέρα να φιλοξενήσω και τον κύριο Αυγενάκη, τον Υπουργό Γεωργία. Λένε, ο κύριο Τζέλα βγήκε νωρίτερα εδώ στην πρωινή εκπομπή και κατήγγειλε ότι από 7 Δεκεμβρίου, εδώ στο Άξιο ναι. 24, προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον κύριο Αβγενάκη. Έχουν ζητήσει οι αγρότε ραντεβού με τον αρμόδιο υπουργό για τα προβλήματά του τη Θεσσαλία και ότι δεν έχουν γίνει δεκτοί, ότι δεν τους έχει συναντήσει. Ε, ε, είναι άνθρωποι ότι... οι οποίοι προέρχονται από μια πολύ, δύ πολύ, δύσκολη συγκυρία, πολύ δύσκολη κατάσταση με τις πλημμύρες, έχουν καταστραφεί οι καλλιεργίες τους, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, έχουν ζητήματα ανοιχτά και έχουν δίκιο. Τώρα είναι η πρώτη φορά όσο θυμάμαι εγώ από ο νεαρός ρεπόρτερ ο Νίκος τα θυμάται στα μπλόκα της Λάρισας mm -hmm. τότε που ήταν όλα τα κανάλια εκεί, ε, είναι η πρώτη φορά που ένα και μοναδικό βασικό Έτοιμα, υπάρχει από την πλευρά των αγροτών και είναι πολύ απτό, πολύ, ε, πολύ ρητό και πολύ αναγκαίο. Τι είναι, ότι παιδιά εμείς έχουμε καταστραφεί εδώ πέρα. Σωστά. Δεν έχουμε μηχανήματα, δεν έχουμε τρακτέρ, δεν έχουμε χωράφια, mm -hmm. δεν έχουμε σπίτια. Έχουν πλημμυρίσει τα σπίτια μας, δεν μπορούμε να μείνουμε. Όλη η, αγ, η αγροτική παραγωγή του Θεσσαλικού κάμπου ε, είναι σε διακινδύνευση, έχει καταστραφεί ένα πολύ μεγάλο μέρος. Θέλουμε αποζημιώσεις χθες. Είχε υποσχεθεί αποζημιώσει μετά τον Ντάνιελ αμέσως η κυβέρνηση. Φαίνεται, έτσι λένε οι αγρότε. Θα το δούμε, ότι αυτό δεν έχει υλοποιηθεί. Από την άλλη, ο κύριο Αβγεννάκη, αν δεν τους έχει δεχτεί, θα τον ρωτήσω το βράδυ, είναι ένα ζήτημα. Τώρα λέει ότι είμαστε έτοιμοι για διάλογο. μήπως είναι ήδη πολύ αργά. Και έκανε επίση και κάποιε δηλώσει ο κύριο Αβγεννάκη από τι Βρυξέλλε ναι. ότι είναι πολιτικά υποκινούμενε. Mm -hmm. Η έκτακτη είδηση. Ναι. Κατερίνα Κανάκη, ελά, Κατερίνα, μένει λίγο σελαφεί του σχολιασμού. Ελά, Κατερίνα. Καλημέρα, 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 καλημέρα σε όλους. Δεν μας εκπλήσει, δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσει η Βουλή. Είχαμε πριν από λίγο να σας πω επιστολή ανεξαρτητοποίησης του μέχρι πρώτην ως βουλευτής Ο των Παρδιατών, του μορφώματος αυτού του κυρίου Χαράλα κατσιβαρδά. Θυμίζω ότι είναι ένας από τους δικηγόρους ε, του έγκληστου, του Ηλία Κασιδιάρη. Να σας πω ότι έστειλε μια δυσκέλητη επιστολή κατά πληροφορίε στον κύριο Τασούλα, στον mm -hmm. πρόεδρο της Βουλής. Τώρα τι έχει συμβεί ακριβώς και έγινε αυτή θα μα δει την εξέλιξη να σα πω ότι κατά πληροφορίε ο βουλευτή φέρεται να δηλώνει ότι διαφωνεί με την κεφαλή του μορφώματο, με τον κύριο Στίγκα. Και μάλιστα αυτό που πάλι κατά πληροφορίε μαθαίνουμε είναι ότι έλαβε στα χέρια του την δικογραφία από την πλευρά τη δικαιοσύνη, όπου μέσα υπάρχει η κατάσταση του επικεφαλή των Σπατιατών. Του κυρίου Στίκα και μέσα ε, αυτά που αναφέρονται, σύμφωνα με τον κύριο Κατσιβαρδά είναι στην κοφαντίσει τη βάρο του. Φαίνεται, λέει, πω έχω καταστεί εξηλαστήριο θύμα. Ε, γι' αυτό και είχαμε αυτή την απομάκρυνση. Να σα πω ότι αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών μετρά 10 βουλευτέ όταν, ε, όταν είχαμε τι εκλογέ. Είχαμε ουσιαστικά 12 βουλευτέ, mm -hmm. ε, ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριο Φλόρο ε, και τώρα ανεξαρτοποιήθηκε και ο κύριο Σεκατζιβαρδά. Όλα αυτά βεβαίω μετά από αυτό το σοου που είχε γίνει, θυμάστε, στι αρχέ του φθινοπόρου, όπου είχαν ε, πάλι mm -hmm. ανεξαρτοποιηθεί όλοι οι βουλευτέ. Και, και μετά, και μετά φανήσαν, όλοι επέστρεψαν. Ε, επέστρεψαν βεβαίω, αλλά λόγω δικαιοσύνη. Για mm -hmm. δικαστικού λόγου επί τη ουσία και φαίνεται ότι ε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Να δούμε mm -hmm. αν θα υπάρξει κι άλλη εξέλιξη, αν θα υπάρξει δηλαδή, κι άλλο ο οποίο θα αποχωρήσει. Κατερίνα, ευχαριστούμε. Βε, Βεβαίω, καλά τώρα ε, Μιλάμε τώρα για ένα Όχι μόρφωμα Είναι ένα γραφικό, ακροδεξιό Επικίνδυνο μόρφωμα Έτσι, για να λέμε τα πράγματα Με το όνομά τους Η τελευταία έτσι ομιλία Αυτό το, α, αυτό το, το χιδεολόγημα Το, το που υβρεολόγιο το του ξέρω. κυρίου Στίγκα Στη βουλή είναι χαρακτηριστικό Αλλά εδώ τι έχουμε τώρα Ουσιαστικά έχουμε Τους βουλευτές που είναι Κασιδιάρης, ε. έτσι Κασιδιάρης είναι, για να λέμε mm. τα πράγματα με το όνομά τους. Ουσιαστικά να αποκαθιλώνουν τον επικεφαλής και σημειώνω το εξή. δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε την Κατερίνα. Είναι δέκα, η Κατερίνα. Είναι δέκα. Αν φύγει άλλος ένας, πάβει να έχει ισχύ κοινοβουλευτική mm -hmm. ομάδος. Ναι. Το Μπορεί να το δούμε εντό τη ημέρα. Που ναι. σημαίνει ναι. ότι χάνει μια σειρά από προνόμια Σωστά. Και, και ο Στίγκα και το ΙΛΟ. Γι' αυτό και μα το σήμερα. τόνισε η, η Κατέρινα. Νομίζω ότι πλέον είναι 10. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Σεραφίν Κοτρότσο. Πάμε, πάμε, πάμε λίγο πάμε. να συναντήσουμε.